Το Σαολίν Κουνφού προήλθε από βουδιστές μοναχούς πολεμιστές, τα κατορθώματα των οποίων φτάνουν τα όρια του μύθου. Ο συντηρητής της πολεμικής τέχνης του Σαολίν θεωρείται ο μοναχός βουδιστής Μπόντι Ντάρμα, ο οποίος πέρασε στην Κίνα από την Ινδία. Ίδρυσε ένα σύστημα ψυχοσωματικής πειθαρχίας, το οποίο αργότερα μετασχηματίζεται στα διάφορα είδη πολεμικών τεχνών που επικρατούν στην Ανατολή. Το βάρος του σώματος ξεπερνιόταν. Δεν υπήρχε ανασταλτικός παράγοντας ανάμεσα στις σκέψεις και στις κινήσεις. Φτερωτά βέλη πιάνονταν στον αέρα και η διάβαση πάνω στο νερό ή μέσα στη φωτιά δεν ήταν πια μυστήριο. Σήμερα θα γνωρίσουμε κάτι διαφορετικό. Ανθρώπους που ασχολούνται με την άσκηση, την επιμονή και την υπομονή στο Σαολίν Κουνφού. Σιφού. Τι είναι Σαολίν Κουνφού? Το Σαολίν Κουνφού έχει μια ιστορία 1500 ετών. Δημιουργήθηκε από τους μοναχούς Σαολίν ως ανάγκη για να προστατεύσουν την πνευματική ιδιοκτησία του ναού. Με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκε ως το πιο τελειοποιημένο σύστημα πολεμικών τεχνών στον κόσμο. Και περιλαμβάνει φιλοσοφία, διαλογισμό και κατάρτιση πολεμικών τεχνών. Δάσκαλε, πώς δημιουργήθηκε το Κουνφού μέσα από τα ζώα και τις μιμήσεις? Η συνεχής εξάσκηση των μοναχών στις πολεμικές τέχνες και ο άρρηκτα συνδεμένος τρόπος ζωής τους με τη φύση είχε σαν αποτέλεσμα την παρατήρηση και τη μίμηση του τρόπου μάχης των ζώων, ζώα όπως τίγρης, γερανός, δράκος, λεοπάρδαλη, φίδι, αλογάκι της Παναγίας και άλλα. Τίποτα, μια μικρή κοκκινίλα, τίποτα άλλο. Και όπως λέτε κυρίες και κύριοι, είναι αληθινή λόγχη. Μιλήσουμε εδώ στα παιδιά. Ναι, χρειάζεται κάτω από την επίβλεψη κάποιου έμπειρου δασκάλου, ο οποίος θα καθοδηγήσει τον μαθητή να ελέγξει την ενέργεια και να την καθοδηγήσει εκεί που χρειάζεται κάθε φορά. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση... Μην επιχειρήσουν τα παιδιά... Να πειραματιζόμαστε με αυτά τα πράγματα, είναι άκρως επικίνδυνα. Πάντα με την καθοδήγηση κάποιου έμπειρου δασκάλου. Συνδυάζει όμορφη, αργή και γρήγορη κίνηση, δυναμικότητα και δεξιότητα. Περιλαμβάνει ακροβατικά, stretching και γενικά πολύ δυνατή φυσική γυμναστική. Αύριο το πρωί θα το αναμεταδώσουμε νωρίς. Απλά θα κόψω μόνο μία σκηνή επειδή ακόμα θα είναι τα παιδιά στο σπίτι.